It won't go away. I've got that feeling rushing through my body. I know that it is here to stay. It's like you're my personal Illuminati. I know that some might say that I am just a bad girl, but if you treat me right. Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά πίσω στο κανάλι μου ή καλώς ήρθατε όσοι είστε καινούργοι. Λοιπόν, σήμερα είμαι εδώ με την Πέπα στο υπνοδωμάτιό μας που το μοιραζόμαστε γιατί εδώ έχω το κρεβατάκι της. Βρίσκεται εδώ μέσα, ελπίζω να κοιμηθεί για λίγο ακόμα και να μου δώσει το χρόνο να κάνω όλα αυτά που θέλω να κάνω. Γιατί θέλω να ασχοληθώ με τη ντουλάπα και πάντα οι ντουλάπες παίρνουν πολύ χρόνο για να τις οργανώσουμε και να τις τακτοποιήσουμε και να τις φέρουμε εκεί ακριβώς που θέλουμε. Και έχω στο μυαλό μου αυτό το αποτέλεσμα που θέλω. Θα σας δείξω τώρα τι έχει αυτή τη στιγμή η ντουλάπα μου, που θεωρώ ότι είναι σχετικά τακτοποιημένη και οργανωμένη. Ήδη αρχίζει και κρυκιάζει, οπότε δεν ξέρω τι θα καταφέρουμε σήμερα. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι η ντουλάπα, είναι ευρύχωρη, έχει αυτά εδώ τα φύλλα επάνω και μετά έχει και αυτά εδώ κάτω, τα οποία είναι όπως φαίνεται πολύ πιο εύκολα προσβάσιμα. Και στο πρώτο αριστερά-αριστερά έχω βάλει πάνω-πάνω κάποια ρούχα τα οποία είτε δεν μου κάνουν γιατί είναι πάρα πολύ σκηνή, είτε είναι τα πολύ πολύ καλοκαιρινά που εννοείται δεν τα φοράω πλέον, οπότε αυτά δεν θα τα αγγίξουμε για όλο αυτό το χειμώνα. Μετά σε αυτό εδώ το ράφι έχω βάλει αυτόν εδώ το σάκο που είναι από IKEA και έχω μέσα σεντόνια και θα σας δείξω μετά πού θα το βάλω και γενικά τι άλλο θα κάνω. Σε αυτό εδώ το ράφι βάζω αυτά που είναι για σιδέρωμα τα ρούχα. Τώρα αυτή τη στιγμή βέβαια όλα αυτά είναι ήδη σιδερωμένα και τα άφησα προσωρινά εδώ πέρα γιατί θέλω να τα τακτοποιήσω καλύτερα σε αυτά τα δύο που έχω. Στο ένα σκέφτομαι να βάλω τα σεντόνια και στο άλλο τις πετσέτες. Οπότε από χθες που τα σιδέρωσα τα άφησα εδώ για να ασχοληθώ καλύτερα σήμερα. Από κάτω είναι μια κατασκευή που έχει μέσα ραφάκια και στα ραφάκια εδώ πέρα, τα συρτάρια μάλλον λάθος, στο πρώτο έχω τις Μπέμπας πράγματα, όλα τις τα ρούχα και τα φανελάκια και αυτά που είναι εξωτερικού χώρου, τέλος πάντων για βόλτα. Θέλω καλύτερα να τα τακτοποιήσω γιατί όσο περνάει ο καιρός έχουμε όλο και περισσότερα και αρχίζει και όπως βλέπετε είναι πολύ μπουκωμένο και δυσκολεύεσαι να πάρεις κάτι από κάτω και θέλω να κάνω λίγο καλύτερα έτσι μια οργάνωση της Μπέμπα στα ρούχα. Το δεύτερο συρτάρι έχει τα δικά μου εσώρουχα, το τρίτο έχει του Φώτη και στο τελευταίο συρτάρι έχω βάλει διάφορα του ύπνου. Μετά εδώ έχουμε έναν μικρό χαμό, είναι εντελώς ανοργάνωτο, είναι όλα πεταμένα εδώ πέρα και έχω πίσω το άλλο το κουτάκι πλαστικό, τέλος πάντων τι είναι, με το φερμουάρ για να βάλω τα σεντόνια και τις πετσέτες που σας είπα. Γενικά εδώ είναι μια πολύ random κατάσταση και αυτό που σκέφτομαι είναι να το κάνω ράφι περιποίησης, επειδή είναι και ανοιχτό και σε πολύ καλό ύψος, είναι σχετικά χαμηλά, να βάλω τους καθρέφτες μου, τον εσέσέρ μου με το μακιγιάζ, να βάλω διάφορα τέτοια, να αγοράσω και κάποια σταντάκια για κραγιόν, μακιγιάζ ή για κοσμήματα. Οπότε η μία μου ιδέα είναι αυτή, βέβαια για την ώρα δεν έχω κάτι αγορασμένο για να αρχίσω να το τακτοποιώ. Θέλω να μου βάλετε και εσείς στα σχόλια από κάτω ποια θα ήταν η δική σας η πρόταση, αν είχατε έναν τέτοιον χώρο που είναι πάνω από τα σιρταράκια αυτά και είναι εύκολα προσβάσιμος, τι θα βάζατε εδώ πέρα. Επάνω-πάνω έχω βάλει, επίσης είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση που θα οργανωθεί πολύ πολύ σύντομα, πάνω-πάνω πάλι έχω βάλει αποθηκευτικά αυτήν εδώ τη βαλίτσα που πάλι κάτι σε καλοκαιρινό πρέπει να έχει μέσα και η βαλίτσα η κανονική που μέσα έχει άλλα τσαντάκια ταξιδιών κτλ. Νεσεσέρ. Μετά εδώ πέρα έχω το πάπλωμα το οποίο είναι το χοντρό πάπλωμα και θα το χρησιμοποιήσουμε πιο μετά αφού έχει μουνιάσει λίγο καιρός και έχει και τις παπλωματοθήκες του και τις μαξιλαροθήκες που είναι και αυτές πιο ζεστές και έχω εδώ πέρα όλα τα πολύ χειμωνιάτικα, πουλόβερ, κασκόλ κτλ. Το διπλανό τώρα επίσης έχει αρκετό χώρο που δεν έχω τίποτα μέσα. Επάνω-πάνω έχω ένα τσαντάκι ταξιδιού που έχει κασκόλ, γάντια και τέτοια, οπότε θα παραμείνουν εκεί ψηλά μέχρι να κρυώσει για τα καλά-καλά. Μετά από κάτω έχω την τσάντα της Μπέμπας που είναι για όταν βγαίνουμε βόλτα. Είναι αυτή εδώ η πανέμορφη τσάντα και είναι το μόνο πράγμα που έχει μέσα αυτό εδώ το ραφάκι. Μετά στο τελευταίο τέρμα δεξιά, επίσης πάνω-πάνω δεν έχω τίποτα, είναι άδειο. Εδώ έχουμε το τρίτο εξάρτημα του καροτσιού
που είναι για την πιο μεγάλη ηλικία, οπότε για την ώρα δεν θα το χρειάζεται η Πέπα. Πιθανότατα να το ανεβάσουμε πάνω, θα ζητήσω από το Φώτη να το ανεβάσει στο πιο πάνω ραφάκι, γιατί για αρκετούς μήνες μάλλον δεν θα το χρειαζόμαστε, οπότε μάλλον είναι καλύτερο να μπει πιο πάνω. Και εδώ είναι μια πάρα πολύ ωραία κατάσταση που χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα. Εδώ έχω βάλει όλα τα χειμωνιάτικα μπουφάν παλτό και θέλω να τα κρεμάσω. Θα σας δείξω ακριβώς πού θα τα βάλω. Μετά εδώ στη μέση έχω ένα άνοιγμα που είναι τηλεόραση, οπότε βάλαμε μια τηλεόραση εδώ πέρα μικρή. Και έχω και διάφορα άλλα πραγματάκια τα οποία θέλω να τα τακτοποιήσω. Και έχω και έτσι δισκάκια που μπορώ να βάλω κοσμήματα. Μπορεί αυτά να τα βάλω στο άλλο το άνοιγμα που σας έδειξα. Γενικά θέλει αρκετή σκέψη αυτό τουλάχιστον, γιατί θα είναι κάτι που θα φαίνεται. Και θέλω εδώ πέρα να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα πράγματα, για να μην φαίνεται μπουκωμένο, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ανοιχτός χώρος. Και μετά το μεγαλύτερο κομμάτι της ντουλάπας και είναι τα κρεμασμένα. Από αριστερά είναι τα δικά μου ρούχα, από δεξιά ξεκινάνε του Φώτη τα πουκάμισα και στη μέση έχω κάποια που έχω κρεμάσει της Μπέμπας. Γενικά δεν έχω κρεμάσει της Μπέμπας πολλά ρούχα, μόνο αυτά που έκρινα εγώ ότι είναι καλύτερα κρεμασμένα. Για παράδειγμα αυτό εδώ πέρα το ολόσωμο μπουφάν, σίγουρα καλύτερα κρεμασμένο γιατί αλλιώς πιάνει πάρα πολύ χώρο άμα το έχω διπλωμένο. Μετά έχω δύο πολύ χοντρά χειμωνιάτικα φορμάκια ολόσωμα, επίσης και αυτά αν είναι διπλωμένα είναι πολύ ογκώδη. Και έβαλα ένα φορματάκι της και οι κρεμάστρες αυτές που τις έχω κρατήσει είναι από την H&M. Και μετά εδώ στη μέση έχω αυτά τα δύο, αυτές τις δύο κρεμάστρες που είναι από τη Yusk και είναι για παντελόνια. Και μετά εδώ κάτω επικρατεί ένας οργανωμένος, μπορώ να πω, χαμός. Νομίζω ότι ο δικός μου χαμός σχεδόν πάντα είναι οργανωμένος, οπότε γι' αυτό δεν με ενοχλεί πολύ. Πίσω λοιπόν έχω όλα τα παπούτσια. Και έχω και κάποιες τσάντες και εδώ έχω τσάντες. Και μετά εδώ πέρα, σε αυτήν εδώ τη σακούλα, έχω τις κρεμάστρες που σας έδειξα στο προηγούμενο βίντεο που είναι από το Jumbo. Και εδώ πέρα έχω το κουτί από φωτάκια Halloween και όταν τα μαζέψουμε θα τα ξαναβάλουμε εδώ μέσα για να μην χαλάσουν, να μην χτυπηθούν και να μην ψάχνω τότε που να τα αποθηκεύσω. Αυτά λοιπόν σε αυτό εδώ το μεγάλο μέρος της ντουλάπας. Και μετά εδώ πέρα έχουμε τα διπλωμένα μας ρούχα, τα οποία είναι από εδώ τα δικά μου και από εδώ του Φώτη. Κάτω έχουμε το port bébé της Μπέμπας γιατί είναι το μόνο άνοιγμα μέσα στο οποίο μπορεί να χωρέσει. Αλλά επειδή θα αλλάξω όλη εδώ πέρα την διαρρύθμιση, θα πρέπει να το βγάλουμε και να δούμε πού θα το βάλουμε. Δεν ξέρω αν χωράει κάπου παραπάνω. Ελπίζω να χωράει. Και επίσης έχω εδώ πέρα το στρωματάκι γυμναστικής, το οποίο ευελπιστώ να αρχίσω να το χρησιμοποιώ σύντομα, γιατί θέλω πολύ να ξαναβρω τη φόρμα μου. Μετά εδώ πέρα έχω για καθαριστήριο ένα σακάκι που θέλω να το στείλω, οπότε το έχω έτσι έξω για να το θυμάμαι. Και εδώ έχω κάτι που θέλω να το δώσω σε κάποιον, οπότε και αυτό το έχω έξω για να θυμηθώ να το δώσω και να το δώσω. Και θέλω λοιπόν εδώ πέρα να βάλω, έχω βάλει ήδη τη βέργα και θέλω να βάλω εδώ πέρα κρεμασμένα του Φώτη και τα πουκάμισά του και τα μπουφάν του και να βάλω τα υπόλοιπα μπουφάν που είναι τα δικά μου στην άλλη μεγάλη περιοχή, οπότε όλα αυτά θα βγουν έξω. Και μετά αυτό που σκέφτηκα να κάνω είναι, επειδή θα έχουμε τα κρεμασμένα και θα φτάνουν μέχρι αρκετά χαμηλά, περίπου μέχρι εδώ όπως το υπολογίζω εγώ και από κάτω θα έχω λίγο χώρο, σκέφτηκα να βάλω αυτά τα κουτιά με το φερμουάρ, τα πλαστικά, να τα βάλω εδώ κάτω τα δύο και να έχω τα συντόνια μου και τις πετσέτες μου. Just like a love song, baby, it's haunting me. Don't know what you're thinking. It's like I'm sinking deep underwater. Maybe it's harder, harder, harder for me. Oh, harder for me. Maybe we're over it. Or maybe just lovers, cause under the covers, baby, you're showing me how to be fearless so no one can hear us. You're throwing the pillars to the floor. Now put your loving, loving, loving on me, eh, loving on me. Maybe you won't see me get emotional, and sometimes I pretend I'm
just above it all. But I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, body too. Yeah, body too. And baby, please don't think I run away from you. It's just sometimes I get scared to dive into it. I want you lying next to me. Yeah, I want your body, body, your body too. Yeah, body too. Σε αυτό το σημείο προετοιμάζω τις καινούργιες μου κρεμάστρες πριν τις βάλω στην ντουλάπα. Πρώτα απ' όλα ασφαλώς αφαιρώ οποιοδήποτε ταμπελάκι έχουν πάνω και μετά τις καθαρίζω με ένα πανάκι πολλαπλών χρήσεων που είναι με μικροίνες και βάζω πάνω και υγρό απολυματικό, γιατί σίγουρα είτε έχουν βρεθεί πολύ καιρό στο κατάστημα οπότε έχουν σκόνη, είτε τις έχουν πιάσει πολλά χέρια οπότε έχουν μικρόβια και δεν θέλω να έρθουν απευθείας σε επαφή με τα ρούχα μου. Και επίσης ένας ακόμη λόγος είναι ότι, όπως θα δείτε και στη συνέχεια, που το πανάκι γίνεται πολύ πολύ μαύρο, πολύ πολύ βρώμικο, αυτό ίσως ευθύνεται και από το χρώμα που έχει πάνω η κρεμάστρα. Και αυτό το χρώμα λοιπόν μπορεί κάποια στιγμή να περάσει στα ρούχα, ιδίως στα νυχτόχρωμα ρούχα όπου κάμισα και μπλουζάκια. Στο σημείο εκείνο που έρχονται σε επαφή με την κρεμάστρα μπορεί να αποκτήσουν λίγο χρώμα και να μαυρίσουν, οπότε δεν θέλω να συμβεί κάτι τέτοιο και είναι και αυτό ένας ακόμη λόγος για να τις καθαρίσω. You've been through, why you got scars. Since you walked through the door, I've been trying to reach you, 'cause I feel you. What's the story to tell? What's the story behind the mountain you're trying to climb? Think I've heard it before in a movie line. We can write our own ending this time. Και ήρθε η ώρα για τη μετατροπή που σας έλεγα στο συγκεκριμένο σημείο της ντουλάπας και αυτό που έκανα είναι να βγάλω το ραφάκι και να το γυρίσω το πάνω κάτω και να το αφήσω να κάτσει μέσα στην ντουλάπα, γιατί δυστυχώς δεν έχουμε κάπου αλλού χώρο να το αποθηκεύσουμε, οπότε τι καλύτερο από το να βρίσκεται ήδη μέσα στην ντουλάπα, έτσι ώστε αν το ξαναχρειαστούμε ή το χρειαστούν οι επόμενοι άνθρωποι που θα μένουν στο σπίτι, να υπάρχει πολύ πολύ εύκολα. Και να σας πω την αλήθεια, δεν είχα την υπομονή να περιμένω το Φώτη να έρθει να με βοηθήσει, οπότε το προσπάθησα μόνη μου. Ήταν λιγάκι βαρύ, αλλά τα κατάφερα. Όλα αυτά τα μπουφάν τα είχα πλύνει μία από τις προηγούμενες μέρες. Είχα βάλει γύρω στα 2-3 πλυντήρια μόνο τα μπουφάν, γιατί ήταν μία εξαιρετικά ηλιόλουστη μέρα, οπότε το εκμεταλλεύτηκα για να προλάβουν να στεγνώσουν. Και ασφαλώς όταν τα ξαναέβαλα είχα καθαρίσει και το χώρο της ντουλάπας. Αλλά μιας και πάλι θα έβαζα κάτι καινούριο, είπα να το ξανακαθαρίσω, γιατί θέλω όταν βάζω κάτι σε μια θέση να είμαι σίγουρη ότι αυτή η θέση είναι καθαρή για να υποδεχτεί αυτά τα καινούρια ρούχα. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh above the irony of everything. I like the way you're thinking, I don't really care about the music on the dance. Κάποια
κάποια από τα κρεμασμένα ρούχα ήταν σε κρεμάστρες που ήταν γκρι χρώματος ή τέλος πάντων διαφορετικές από αυτές τις μαύρες που είχαμε και αποφάσισα να τα αλλάξω και να έχω σε όλα το ίδιο, τις καινούργιες τις μαύρες. Ωστόσο, δυστυχώς δεν έφτασαν οι καινούργιες οι κρεμάστρες, εννοείται. Δεν το υπολόγισα καλά, βγήκαν πολύ περισσότερα τα ρούχα από τις κρεμάστρες που αγόρασα και έτσι ξαναχρησιμοποίησα και τις γκρι βελουτέ κρεμάστρες. Ωστόσο, για αρχή είπα να είναι ομοιόμορφα, αλλά δεν μου βγήκε και θα χρειαστεί να πάρω μία από τις επόμενες μέρες κι άλλες. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Σε αυτό το σημείο χρειάστηκε να αλλάξω γιατί ήταν πολύ ζεστό το μακρυμάνικο μπλουζάκι που φορούσα και οι μέρες πραγματικά δεν ξέρω τι έχει συμβεί, είναι πάρα πολύ ζεστές, ιδίως στις πιο μεσημεριανές ώρες που μπαίνει για τα καλά ο ήλιος μέσα στο σπίτι μας, έχει πάρα πολύ ζεστή, σχεδόν γίνεται φούρνο στο σπίτι. Βέβαια είναι θετικό γιατί άμα θα χειμωνιάσει και θα έχει πιο πολύ κρύο, δεν θα χρειαζόμαστε τόσο πολύ θέρμανση, αυτό είναι ένα από τα πολύ θετικά, αλλά για την ώρα που ήδη έχει ζέστη νομίζω ότι είναι λιγάκι ανυπόφορο καμιά φορά. Stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know a single thing that I haven't done to make you notice me. Κάθε φορά που οργανώνω την ντουλάπα μου, δοκιμάζω τα ρούχα για τα οποία δεν είμαι σίγουρη αν μου κάνουν ή αν μου αρέσουν επάνω μου. Και ειδικά τώρα μετά την εγκυμοσύνη και τη γέννα, σίγουρα υπάρχουν ρούχα στα οποία δεν νιώθω άνετα. Και εννοείται θα τα δώσω κάπου. Αλλά και πέρα από αυτό είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ξαναδούμε τα ρούχα μας ένα-ένα, γιατί αλλάζει είτε η μόδα αν την ακολουθούμε, είτε το σώμα μας αν αλλάζει η φάση στην οποία βρισκόμαστε κάθε φορά, είτε το γούστο μας, το στυλ μας, η ηλικία μας. Και έτσι είναι πολύ καλή ευκαιρία, ειδικά αν το κάνουμε 2 φορές το χρόνο, να βλέπουμε τι δεν μας αρέσει πλέον ή δεν μας ταιριάζει, να το ξεφορτωνόμαστε και να το δίνουμε κάπου που θα το εκτιμήσουμε πολύ περισσότερο. Και έτσι θα κάνουμε χώρο στην ντουλάπα μας για οτιδήποτε νέο.
much that I'm still keeping to myself. Cause you don't listen, babe, but still you got me missing you. When I see you, my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, this time, όπως έκανα με τις κρεμάστρες, έτσι και με τα κουτιά αποθήκευσης. Θα τα καθαρίσω πολύ καλά πριν τα χρησιμοποιήσω, πριν βάλω μέσα τους ρούχα και πριν τα βάλω μέσα στην καθαρή ντουλάπα. Και γενικότερα, οτιδήποτε φέρουμε από τα μαγαζιά, το καθαρίζουμε πρώτα πριν το τοποθετήσουμε στη θέση του. I see you from across the room. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing, oh, everybody's singing, oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to. We got nothing to lose. You're looking so old. So now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do, baby. Let me love you, let me love you, let me love you, let me love you, baby. Let me love you, let me love you, let me love, let me love, baby. Let me love you. Say the word and we can leave this place. I'll take you anywhere you want. As long as we're together, everything we'll do. You got me going, oh, you got me going, oh. Now I'm moving closer to you, and it's getting dark in this room. Tell me what you wanna do. Baby, let me love you. Εδώ έχω τα ρούχα που αποφάσισα επιτέλους να τα δώσω. Δεν είναι πάρα πολλά, αλλά χαίρομαι και είμαι περήφανη που επιτέλους το αποφάσισα, γιατί τα κρατάω πολύ καιρό τα συγκεκριμένα ρούχα. Έχω ένα φόρεμα, ένα πουκάμισο, δύο σακάκια και δύο ζακέτες εδώ. Εδώ έχω τρία παντελόνια που δεν μου κάνουν πλέον, δεν μπορώ να μπω και να νιώσω άνετα μέσα σε αυτά τα παντελόνια και πλέον έχει αλλάξει πολύ το σώμα μου και το αποδέχομαι και μου αρέσει, δεν με ενοχλεί καθόλου, οπότε δεν τα διώχνω με μισή καρδιά και με στεναχώρια. Χαίρομαι που άλλαξε το σώμα μου και είμαι σε διαφορετικό στυλ πλέον και δεν μπορώ τα πολύ εφαρμοστά, οπότε τα δίνω όλα αυτά με πάρα πολύ χαρά για τα νέα δεδομένα του σώματός μου και τα μπλουζάκια αυτά επίσης είναι κολλητά και δεν θα φορέσω κάτι τέτοιο, οπότε όλα αυτά θα φύγουν, θα πάνε κάπου που θα εκτιμηθούν περισσότερο. Και η τουλάπα ολόκληρη είναι πανέτοιμη, με μία μικρή εξαίρεση που θα σας δείξω σε λίγο. Έχω κάνει τα μεγαλύτερα τμήματα της τουλάπας, αλλά με το δεδομένο της μπέμπας είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένη με ό,τι έχω καταφέρει. Εδώ έχουμε διάφορα διπλωμένα ρούχα τα οποία τα ετοίμασα εκτός κάμερας γιατί θα μου παίρνει πολύ περισσότερη ώρα. Οπότε έχω βάλει pullover εδώ πέρα στο πάνω-πάνω που ακόμα δεν είναι ο καιρός για pullover. Έχω βάλει εδώ τα πιο χοντρούτσικα και εδώ τα πιο λεπτά. Πίσω επίσης έχω χοντρά και λεπτά αντίστοιχα. Και τα κασκόλ μου από πάνω. Και εδώ μετά έχω αυτά που τα φοράμε τώρα, που είναι παντελόνια και μπλούζες, κοντομάνικες κυρίως. Έχω ένα φούτερ σε περίπτωση που έχει λίγη δροσιά το βραδάκι. Και παραδίπλα έκανα τη μετατροπή που σας έλεγα με το Port Bebé. Το έβαλα λοιπόν εδώ πάνω
και όλα τα σχετικά του παπλώματος, το στρωματάκι της γυμναστικής και την άλλη την τσάντα. Και εδώ που έχω τα κρεμασμένα αριστερά έχω όλα τα πανωφόρια. Στη μέση έχω στις κρεμάστερες με τα clips μια φούστα και ένα σορτσάκι, είναι χειμωνιάτικα και συνεχίζουν τα πιο λεπτά ρουχαλάκια. Έχω το πολύ χοντρό μπουφάν που είναι συνήθως για τα χιόνια. Μετά το μπουφάν που φοράω πιο συχνά από όλα αυτά νομίζω. Συνεχίζουν με τα παλτό και μετά καταλήγουν έτσι τα σακάκια και κάποια jackets τύπου. Και μετά στα λεπτά έχω ξεκινήσει με μπλούζες, φορέματα, μακριμάνικα φορέματα, πουκάμισα και ζακετούλες. Και τέλος άφησα λίγο χώρο για αυτά που είναι για κρέμασμα της Μπέμπας. Και παρακάτω η προβληματική περιοχή είναι αυτή εδώ, με την οποία δεν ασχολήθηκα καθόλου. Αλλά ξαναείπα είναι ένα οργανωμένο χάος. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι πέρα από την γενική έτσι οργάνωση που θέλω να κάνω και σημάζημα, θέλω να πάρω ένα κουτί για να αποθηκεύσω όλες τις παντοφλίτσες που έχω, οι οποίες είναι εξτρά παντόφλες για καλεσμένους, για φιλοξενούμενους, για οποιονδήποτε μπορεί να χρειαστεί πέρα από αυτές που φοράμε εγώ και ο Φώτης κανονικά. Αλλά λόγω της Μπέμπας δεν έχω το χρόνο να ασχοληθώ με αυτή την περιοχή. Δεν με ενοχλεί, δεν έρχομαι συχνά εδώ πέρα γιατί φοράω 1-2 ζευγάρια αυτή τη στιγμή, οπότε τα έχουμε έξω που είναι πιο εύκολα προσβάσιμα, οπότε την ξεχνάμε αυτή την περιοχή για την ώρα και ίσως ασχοληθώ κάποια στιγμή στο μέλλον. Επίσης δεν ασχολήθηκα καθόλου με αυτήν εδώ την περιοχή, ακόμη μία φορά δεν με ενοχλεί, θα δούμε στο μέλλον, θέλω να πάρω αυτά που σας έλεγα τα πραγματάκια εδώ πέρα, πείτε μου και τη γνώμη σας τι άλλο θα μπορούσα να βάλω σε αυτό εκεί το άνοιγμα. Επίσης ανέβασα το άλλο το κομμάτι του καροτσιού επάνω δεξιά, το γκρι, και είναι για την ώρα πολύ καλά φυλαγμένο εκεί. Εδώ παρέμεινε το ίδιο, έχω μόνο την τσάντα της Μπέμπας. Έφερα εδώ το σίδερο γιατί εκεί που ήταν τα σιδερωμένα έχω τα ρούχα μου τώρα. Τα ρούχα για σίδερο μάλλον. Είναι τώρα τα δικά μου τα κανονικά. Εδώ έχω τα κασκολάκια του Φώτη και πίσω νομίζω έχω βάλει τα πουλοβεράκια του, αν δεν κάνω λάθος. Και εδώ είναι τα ρούχα του Φώτη που φοράει πιο συχνά. Στην ουσία είναι καθρέφτης αντίστοιχα η δική μου περιοχή από αριστερά και η δική του από δεξιά. Και είναι η ίδια ακριβώς λογική. Εδώ είναι τα καθημερινά και κάτω είναι όλα τα κρεμασμένα. Έχω μπλουζάκι από εδώ, παντελόνια από την άλλη μεριά. Και κάτω πάλι το ίδιο, έχω ξεκινήσει με τα μπουφάν από την πιο ακριανή μεριά της ντουλάπας. Γενικά αυτή η λογική μου αρέσει. Από την πιο εξωτερική μεριά της ντουλάπας να κλείνουμε προς την εσωτερική με τα πιο λεπτά ρούχα. Και έχω βάλει τα μπουφάν του, μετά έχω βάλει τα σακάκια του. Και ξεκινάνε τα πουκάμισα από το πιο σκουρόχρωμα από τα μαύρα και κλείνουμε προς τα λευκά. Και μετά μπροστά έχω μια ζακέτα και τις κρεμάστερες αυτές με τα παντελόνια και τις γραβατούλες. Και κάτω έκανα αυτό που σας είπα. Έβαλα τα δύο κουτιά αποθήκευσης. Το ένα έχει πετσέτες, το άλλο έχει σεντόνια. Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε στο τέλος. Η ντουλάπα είναι πανέτοιμη και νομίζω ότι αυτή η μεριά της ντουλάπας, αυτό το κομμάτι της ντουλάπας, είναι το πιο αγαπημένο μου, που είναι όλα τα χρώματα στη σειρά. Και επιτέλους είναι έτοιμη ντουλάπα και πολύ πολύ λειτουργική. It's getting too loud.